Δεν θα μακρηγορήσω όμως τώρα, γιατί θέλω να ξεκινήσω με τους πρώτους ομιλητές μας. Πρόκειται για τους The Birthdays Design, που είναι η Κωνσταντίνα Γιανακοπούλου και ο Γιώργος Τρούζας. Είναι ένα σχετικά νέο γραφείο. Ξεκίνησε το 2013. Ασχολείται με οπτικές ταυτότητες, συσκευασίες, σχεδιασμό και ανάπτυξη εντύπων και ψηφιακών εφαρμογών. Παράλληλα, και τα δύο μέλη του γραφείου εξετάζουν ερευνητικά τα παιδαγωγικά παραδείγματα και το χώρο σχεδιασμού της εποχής του μοντερνισμού και την διάστασή του σήμερα. Εργασίες τους έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά εντός και εκτός συνόρων και η πιο πρόσφατη διάκρισή τους στον κλάδο της οπτικής ταυτότητας ήταν στα Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής και Εικονογράφησης, το οποίο μου δίνει και μία πάσα να σας πω ότι αυτή την εποχή είναι ανοιχτά τα εύγια για υποβολή συμμετοχών, μέχρι και τις 2 Φεβρουαρίου. Τους The Birthdays Design, μετά από κουβέντα που είχαμε μαζί, αποφασίσαμε να τους βάλουμε στην αρχή-αρχή του συνεδρίου, γιατί η δική τους ομιλία έχει πολύ μεγάλη σχέση με το θέμα που επιλέξαμε φέτος να ασχοληθούμε συνολικά στο συνέδριο. Αυτά από μένα για την ώρα. Παρακαλώ, η Birthdays Design στη σκηνή. Γεια σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη. Και εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ. Είμαστε The Birthdays Design και θα ανοίξουμε το συνέδριο με ένα παράδειγμα που έχει στόχο μέσα από μία σύντομη ιστορική αναδρομή να δημιουργήσει κάποια ερωτήματα. Είναι ένα κομμάτι έρευνας που διεξάγουμε το τελευταίο διάστημα και τα πορίσματα αυτά της έρευνας, εάν υπάρχουν, θα εκτεθούν και θα είναι προσβάσιμα. Δουλειά μας μπορείτε να δείτε online. Θα ξεκινήσουμε απευθείας με το θέμα μας, γιατί και ο χρόνος δεν είναι μεγάλος. Το οποίο, όπως είπε και ο Δημήτρης, είναι κάπως εισαγωγικό. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μία φωτογραφία τραβηγμένη από τους δρόμους του Παρισιού, το Μάη του 1968. Βλέπουμε διαδηλώσεις φοιτητών εν μέσω μιας μεγάλης κοινωνικής και πολιτικής αναταραχής και διακρίνουμε ένα από τα πολλά πλακάτ, σχεδιασμένο στο γνωστό ατελείο Popular. Εδώ βλέπουμε μία άλλη φωτογραφία, τραβηγμένη στους δρόμους της Στουτγκάρδης, επίσης το Μάιο του 1968, σε μία διαδήλωση φοιτητών ενάντια του επιβαλλόμενου κλεισίματος της σχολής, σχεδιασμού της Ούλμ, πλακάτ σχεδιασμένο από τους σπουδαστές της συγκεκριμένης σχολής. Σε μία πρώτη όψη, καμία σχέση δεν έχει μία διαδήλωση με την άλλη, πέραν της συμπτωματικής χρονικής στιγμής. Σε μία δεύτερη, μάλλον θα βρούμε κάποιες ομοιότητες, κάποιες προτάσεις και κάποια οράματα που θα μπορούσε κανείς να πει σήμερα πως είναι χαρακτηριστικά μίας ουτοπικής κατάστασης. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά, γιατί ξεκινήσαμε επί τούτου αντίστροφα. Το 1968 σήμαινε το κλείσιμο μίας από τις σπουδαιότερες ευρωπαϊκές σχολές σχεδιασμού, σπουδαίας μέχρι σήμερα, και σημείωνε τις θεωρίες και τις πράξεις της για μόλις 15 χρόνια. Η σχολή αυτή είναι η HFG Ulm. Θα μας δώσετε λίγο χρόνο να εξηγήσουμε τι αντιπροσώπευε η σχολή και πώς σχετίζεται με το σημερινό μας θέμα. Το 1953, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ανοίγει στη γερμανική πόλη Ούλμ μία νέα σχολή βιομηχανικού σχεδιασμού και οπτικής επικοινωνίας. Αρχικά, η σχολή αυτή παρουσιάζεται σαν συνέχεια της σχολής του Bauhaus, αλλά ουσιαστικά δεν είχαν καμία σχέση αυτές οι δύο σχολές. Η αρχική του σύγκριση οφείλεται στο ότι ένας από τους ιδρυτές ήταν ο Max Bill, αλλά δεν παραμένει εκεί. Μαζί του ήταν ο Ότου Λάικερ που βλέπετε στη μέση, αργότερα γνωστός για το σχεδιασμό των εικονογραμμάτων των Ολυμπιακών του Μόναχο το 1972 και η Ίνγκε Σκόλ, αδερφή της Σοφή Σκόλ, ιδρύτρια του αντιναζιστικού κινήματος White Rose στη Γερμανία. Η Σοφή δολοφονήθηκε από τους Ναζί σαν μέλος της αντίστασης και έτσι η σχολή ανοίγει αφιερωμένη στο όνομά της. Εδώ κατανοούμε περίπου την προέλευση των ιδεών που θα ορίσουν τη σχολή και το πρώτο ιδεολογικό υπόβαθρο. Η νέα σχολή, λοιπόν, έθεσε από νωρίς τους άξονες και τους στόχους της. Το τέλος του πολέμου είχε δημιουργήσει μια παγκόσμια στάθεια και ένα παραλογισμό.
Είχε έρθει η ώρα ο κόσμος να ερμηνευτεί και πλέον οι λογικές προτάσεις να δώσουν λύσεις στα προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να δομηθούν και η δομή να έχει νόημα. Η ορθολογικότητα αυτή ήταν μια προσπάθεια αντίδρασης στον παραλογισμό και την απάνθρωπη κατάσταση του ναζιστικού καθεστώτος. Στην αρχή, λοιπόν, υπήρχαν σκέψεις για το πόσο σχεδιασμός θα μπορούσε να διαμορφώσει τον κοινωνικό κόσμο, ποιοι κοινωνικοί αντίκτυποι θα μπορούσαν να σχεδιαστούν και πώς θα μπορούσε ο διεθνής κόσμος να κινηθεί και να απομακρυνθεί από τον εθνικισμό που είχε ζήσει. Η κοινωνική εκπαίδευση, λοιπόν, των σχεδιαστών, πίστευαν, ήταν ουσιαστική για την ανεξάρτητη σκέψη και τον πολιτιστικό και τεχνικό ή εμπορικό πολιτισμό. Οι περιστάσεις του 50 όμως διέφεραν τελείως με εκείνες του 20 και έτσι η σχολή απορρίπτει εντελώς την ιδέα μιας ομαλής συνέχειας του Bauhaus και ειδικά της σκέψης πως η τέχνη είναι το σημείο αναφοράς για όλες τις ενέργειες του design. Ο στόχος ήταν ο σχεδιαστής να βασίζεται στη δυναμική και βάσιμη κριτική και εμπειρία, ενώ απορρίφθηκε η αισθητική σαν πρωτεύον ζητούμενο και αντικαταστάθηκε με τη λειτουργικότητα, με κριτήρια όμως αντικειμενικότητας. Το ριζοσπαστικό σημείο της σχολής ήταν στην επιδίωξη της κατανόησης ότι ο σχεδιασμός, δηλαδή το ίδιο το σχέδιο, δεν είναι το πρωτεύον στοιχείο, αλλά είναι το αποτέλεσμα, ουσιαστικό και συντονιστικό κομμάτι μιας επικοινωνιακής και παραγωγικής δομής, που μπορεί να περιλαμβάνει, όπως βλέπετε και στην εικόνα, σημειωτιστές, θεωρητικούς, τεχνικούς και μηχανικούς. Άρα, η σχολή σχεδιασμού της Ulm επιδίωκε τη στενή σχέση επιστήμης και design, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που το πρόγραμμά της πολλές φορές περιλάμβανε περισσότερα μαθήματα στατιστικής παρά θεωρία χρωμάτων. Και αυτό το έκανε για να πετύχει τα κριτήρια αντικειμενικότητας που αναφέραμε πριν λίγο. Ο λόγος αυτός ήταν γιατί πίστευαν πως μόνο μέσω της γνώσης και του ελέγχου παραγωγής μπορεί να προχωρήσει ο εκδημοκρατισμός των προϊόντων και να υπάρξει μια μελλοντική κοινωνική μετάλλαξη. Η σχολή γνώριζε από νωρίς την ανάπτυξη ενός καταναλωτικού κόσμου που απαιτούσε από το σχεδιασμό να εισάγει, όπως έλεγαν, λανθασμένες εκφάνσεις στα προϊόντα, κυρίως για να τονώσει την επιθυμία των καταναλωτών. Γι' αυτό το λόγο οι ίδιοι οδηγούνταν στο προσχεδιασμένο ανιαρό, ανέκφραστο, ήσυχο και ουδέτερο σχεδιασμό, όπως έλεγαν, επειδή απαρνιόντουσαν το άστοχο μοντέλο του σχεδιασμού που φαινόταν να είναι υπό εξέλιξη, το οποίο επέβαλε την έντονη διαφοροποίηση του κάθε προϊόντος. Η ιδέα του να προβληθεί κάτι με ελαφρώς διαφορετικό και πιο ελκυστικό περίβλημα ήταν κάτι που απλώς απέρριπταν. Η δημιουργία των βασικών συνδικών της κοινωνίας, πίστευαν, ήταν ευθύνη όλων εκείνων που δημιουργούσαν την καθημερινή κουλτούρα, αλλά των οποίων το έργο μέχρι τότε θεωρήθηκε κατώτερο ενός ανώτερου πολιτισμού. Ο Άικερ, ιδρυτής της σχολής, πάνω σε αυτό το κομμάτι, σημειώνει κάτι αρκετά ενδιαφέρον. Όταν μιλάμε, λέει, για τον πολιτισμό, civilization, εννοούμε πράγματα όπως τα ηλεκτρικά φώτα και τα γρήγορα τρένα. Αλλά όταν μιλάμε για ελληνιστική κουλτούρα, αγγλιστική culture, πολλοί σκέφτονται μια συναυλία που παρευρίσκονται στα καλύτερα τους ρούχα. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον η μετάφραση της λέξης civilization και culture, που μεταφράζεται πολιτισμός και στις δύο περιπτώσεις. Και μάλιστα το Google Translate προσθέτει και τη λέξη ήθος δίπλα από τη μετάφραση. Όλοι οι σχεδιαστές, πίστευε, θα πρέπει να εργαστούν για τη γεφύρωση του χάσματος που είχαν δει να αναδύεται μεταξύ των κόσμων της εργασίας και του ελεύθερου χρόνου, των υλικών και των πνευματικών αξιών, του ατόμου και της κοινωνίας. Μόνο η γεφύρωση αυτή θα ξεπεράσει τα αποτελέσματα της αποξένωσης των ανθρώπων από τις δραστηριότητές τους. Αυτό είναι ο λόγος που ο Άικερ θεώρησε ότι η τέχνη δεν μπορεί να παραμείνει φυσικαστικά το σημείο αναφοράς για όλα τα καθήκοντα που αφορούν το σχεδιασμό των αντικειμένων του βιομηχανοποιημένου πολιτισμού. Πίστευε, λοιπόν, ότι μόνο τα αισθητικά κριτήρια για την αξιολόγηση της όπερας, του θεάτρου, της ποίησης και των ζωγραφικών έργων δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της μαζικής επικοινωνίας και της μαζικής παραγωγής για τις σύγχρονες κοινωνίες. Ο ίδιος, λοιπόν, δεν θεωρεί σκόπιμο ένα προσελάλινο σερβίτσιο για ένα γιορτινό τραπέζι. Πιστεύει ότι μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία χρειάζεται πιάτα για κάθε μέρα του έτους, που δεν πρέπει μόνο να είναι πρακτικά και οικονομικά προσιτά. Πάνω απ' όλα, θα πρέπει να έχουν μια ανεξάρτητη μορφή, άρα να μην μιμούνται την εμφάνιση ειδών πολυτελείας, ούτε να προσομοιάζουν το στυλ τους, ούτε τα ακριβά υλικά ή την tailor-made εργασία. Στη θέση των πιάτων μπορείτε να βάλετε ό,τι εσείς πιστεύετε, προκειμένου να γίνει κατανοητός αυτός ο παραλληλισμός. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1959, ένας φοιτητής στη διπλωματική του εργασία σχεδίασε μία από τις πιο γνωστές σειρές προϊόντων της σχολής,
που είναι τα επιτραπέζια σκεύη της C100 που βλέπουμε, τα οποία παράχθηκαν αποκλειστικά για κηλικία. Για δεκαετίες, εκατομμύρια άνθρωποι τα έχουν χρησιμοποιήσει, ακόμα και σε hostel, κατασκηνώσεις και άλλα, και είναι γνωστά και σε εμάς. Επίσης, ο Άικερ ισχυρίστηκε πως τα παραπάνω περί σερβίτσιων ισχύουν και για το σχεδιασμό της πληροφορίας. Για παράδειγμα, όταν κάποιος αναπτύσσει ένα σαφές timetable, ένα πρόγραμμα μέσα αμαξοστοιχίας ή μια ενημερωτική αφίσα σχετικά με την ανάγκη για υγιεινή διατροφή, επιδιώκεται μια ενέργεια που ήταν περισσότερο χρήσιμη από μια καλλιτεχνική έκφραση. Σε εκείνη τη φάση, η τέχνη του έμοιαζε σαν να του έλεγε ψέματα, επειδή σκέφτονταν πως οι καλλιτέχνες απέφευγαν έτσι την ευθύνη τους να χρησιμοποιήσουν τα ταλέντα τους για να χτίσουν μια νέα κοινωνική δομή. Γι' αυτόν, ο ανθρωπιστικός σχεδιασμός, ή ανθρωποκεντρικός, ήταν οποιαδήποτε σχεδίαση που δεν συγκινούσε συναισθηματικά. Και αυτό ήταν μια αντίδραση στην προϋπάρχουσα βία και καθεστώς που είχε υποβαθμίσει ολοκληρωτικά το άτομο. Έτσι, ο σχεδιασμός ήταν ανθρωπιστικός όταν ενημερώνει αντικειμενικά και επίθυμε δικά του επιχειρήματα, δηλαδή επιχειρήματα χρηστικότητας. Εδώ βλέπουμε δείγμα από τις εφημερίδες που χρησιμοποιούσαν για να κοινοποιούν τις απόψεις και τις πράξεις τους και τη δουλειά της σχολής. Ο Άικερ λοιπόν δεν ενδιαφέρονταν για ακριβά μοναδικά αντικείμενα, αλλά αναζητούσε συστήματα μαζικής παραγωγής και μαζικής επικοινωνίας. Στα μάτια του, η μαζική ανάπτυξη σειράς προϊόντων στις βιομηχανικές κοινωνίες δεν πρέπει να κυριαρχείται ούτε από τον καλλιτέχνη, αλλά ούτε από τον τεχνίτη ή τον πολιτή της εποχής. Αντίθετα, αυτά τα πράγματα θα πρέπει να οργανωθούν από ένα νέο τύπο ειδικού που δεν υπήρχε πριν και έγινε γνωστός στη Γερμανία ως σχεδιαστής στα τέλη της δεκαετίας του 50. Εκτιμούσε λοιπόν την ευθύνη ενός σχεδιαστή από το αν εκείνος πετύχαινε να συμβάλλει πολιτιστικά στο κάλεσμα του τεχνολογικού πολιτισμού. Στόχος λοιπόν της σχολής ήταν η συμμετοχή της στο σχεδιασμό προϊόντων μαζικής παραγωγής. Και για λόγους κοινωνικούς που αναφέραμε παραπάνω, αλλά και για λόγους χρηματοδότησης που δεν είναι επί του παρόντος. Μπορούμε να δούμε μερικά παραδείγματα γνωστά στους περισσότερους και κάποια είναι ακόμα επίκαιρα. Το πιο γνωστό παράδειγμα από τη δεκαετία του 50 έως και 60 είναι οι σχέσεις και τα αποτελέσματα της σχολής με τη γερμανική εταιρεία Brown, όπου επικεφαλής ήταν ο σχεδιαστής Dieter Rams. Γενικά, η σχέση της σχολής με το εμπόριο ήταν ότι γινόντουσαν κατευθείαν αναθέσεις από εταιρείες όπως η Brown, η Lufthansa και πολλές άλλες για την ανάπτυξη οπτικής επικοινωνίας, αλλά και των product designs που βγάζανε. Η σχολή είχε επίσης επηρεάσει μέσα από τη θεωρία και την πράξη της την εμφάνιση όλων των ηλεκτρικών ειδών, ή τουλάχιστον των περισσότερων που παραγόντουσαν στη Γερμανία εκείνη την περίοδο, αλλά και το σχεδιασμό των δημοσίων υπηρεσιών. Αυτό εδώ, συγκοινωνιών. Ναι. Το τρένο αυτό σχεδιάστηκε, μάλλον τα βαγόνια, μέσα στη σχολή, με επικεφαλής τους καθηγητές και βοηθούς τους σπουδαστές. Και το ίδιο συνέβη και για τα timetables, αλλά και τη σήμανση γενικά. Η σχολή πέτυχε τα παραπάνω, εισάγοντας σε όλες τις μορφές του design την έννοια του συστήματος. Το σύστημα σχετίζεται με ένα σύνολο από ορθολογικά στοιχεία ικανά να δημιουργήσουν ένα αντικείμενο, εστιάζοντας στην επιστημονική εργασία και την αντικειμενική ανάλυση. Τα αντικείμενα αυτά εξαπλώθηκαν μέσω της βιομηχανίας σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Εδώ βλέπουμε κάποια παραδείγματα από πολύ γνωστά έργα που τότε ήταν mass production και αυτή τη στιγμή θεωρούνται περισσότερο design objects και τα βλέπουμε σε βιβλία για design και σε blogs. Τότε αυτά ήταν απλά μαζική παραγωγή. Τα είχαν όλοι στα σπίτια τους. Η Ulm φαίνεται να πετυχαίνει έτσι τον εκδημοκρατισμό των αντικειμένων. Η μέθοδος που έκανε αυτή τη σχολή γνωστή παγκοσμίως είναι η προσέγγιση στο σχεδιασμό του συστήματος και όχι στο ίδιο το αντικείμενο ως αντικείμενο του design. Υπάρχει μια εταιρεία σήμερα που ενσωματώνει κατά τα λεγόμενά της την προσέγγιση του μοντέλου της Ulm και πρόκειται για την εταιρεία Muji. Αυτό που μπορεί να εντοπιστεί στη Muji είναι μια αντιστοιχία μεταξύ του τρόπου σκέψης της για το σχέδιο με αυτόν της Ulm. Συγκεκριμένα, εντοπίζεται στη σχέση των μονάδων με το σύνολο, τον έλεγχο όλων των αντικειμένων ώστε να μην είναι τίποτα παράτερο. Εντοπίζεται δηλαδή στην ισότητα των αντικειμένων που αυτή μεταφράζεται στο μη διαχωρισμό τους, για παράδειγμα σε επίπεδο προτεραιοτήτων, ότι καμία μονάδα δεν ξεχωρίζει περισσότερο από τη διπλανή της και ότι τελικά όλες μαζί δημιουργούν αυτό το σύνολο και καμία δεν εκφράζεται περισσότερο από τη διπλανή της. Αυτό σχετίζεται απόλυτα με το στόχο της σχολής, δηλαδή με το να προτείνει έναν νέο τρόπο κοινωνικής ζωής, λογικό και ομαλό, ένα ουτοπικό μοντέλο σήμερα. Μια πρόταση πέρα από τη χρήση των αντικειμένων, προτείνοντας ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο θα μπορούσε να είναι ταυτόχρονα και κοινωνικό.
Έτσι, κάθε τι αυτόνομο θα σχετίζεται με το διπλανό του. Όταν οι μονάδες θα δημιουργούν το σύνολο, σημειώνει ο Κενία Χάρα, σχεδιαστής της Μούτζι, τα προϊόντα θα οικοδομούν αυτό το σύστημα, που θα είναι μία ιδέα ή μία αισθητική, έτοιμα για ανοικοδόμηση με τρόπο που θα εκφράζει τον καθένα ξεχωριστά. Κοινώς δεν θα φοριέται το lifestyle του design στο χρήστη είτε στο θεατή, αλλά θα συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο. Έχει πάντα ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον ακόμα πως η Μούτζι δεν παρουσιάζει πολλές φορές ούτε τους σχεδιαστές της στα προϊόντα της, ενώ είναι σύνηθες κάποιοι από αυτούς να είναι ιδιαίτερως γνωστοί. Σίγουρα είμαστε σκεπτικοί στην υιοθέτηση αυτής της στρατηγικής της εταιρείας και κυρίως στην ειλικρινή του ταύτιση με το πρώτο μοντέλο, αυτό της Σουλ. Ωστόσο, αυτό το παράδειγμα βοηθά στην κατανόηση της έννοιας του συστήματος. Ταυτόχρονα θα δούμε κάποια παραδείγματα, όπως είναι αυτός ο παιδότοπος, που είναι παράδειγμα όπου μέσα από την ορθολογική σκέψη ενισχύεται η αυτοέκφραση. Και με κάποιο τρόπο αυτό φαίνεται να είναι το μάθημα όλων των σχεδίων της Ούλμ, η εγκαθίδρυση της διαλεκτικής σχέσης κανόνα και ελευθερίας. Στις αναφορές που θέτουν τη σχολή ως μία από τις σημαντικότερες σχολές, βρίσκεται το έργο του ιδρυτή και σχεδιαστή οπτικής επικοινωνίας, Ότ Λάικερ, που ήδη έχουμε αναφέρει, και συγκεκριμένα η οπτική ταυτότητα για το Μόναχο του 72. Είναι ένα πολύ γνωστό έργο, το έχουμε δει όλοι, έχει επηρεάσει αρκετά. Αλλά τα εικονογράμματα που σχεδιάστηκαν στους αγώνες ήταν παραδειγματικά για την εποχή τους και κατάφεραν να γίνουν το καθολικό πρότυπο. Αυτά είχαν επιρροή στα εικονογράμματα DOT. Τα εικονογράμματα DOT είναι 50 εικονογράμματα με παγκόσμια χρήση και συχνά επικαλούνται σαν ελβέτικα των pictograms, που αναπτύχθηκαν το 1974 από το Υπουργείο Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο εφάρμοσε τις ίδιες αρχές στις πινακίδες δημόσιας σήμανσης που στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν και στο αεροδρόμιο, στο Ελβενιζέλος. Εδώ θα δούμε κάποια παραδείγματα από την οπτική ταυτότητα της Μπράουν, η οποία υλοποιήθηκε μέσα στη σχολή με αρχηγό, τέλος πάντων, της τάξης, τον Ότ Λάικερ, ταυτόχρονα και της Μπράουν. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με mass production και πως το σχολείο αυτό δούλευε μόνο για αυτό το πράγμα. Η σχολή έκλεισε λόγω εσωτερικών διαφορών, πολιτικών και πρακτικών, που οδήγησαν και στη μη χρηματοδότησή της στο τέλος. Το έργο, η μεθοδολογία και η θεματολογία της, ωστόσο, στο παιδαγωγικό κομμάτι, υιοθετήθηκε από πολλές σχολές αργότερα και είναι ακόμα επίκαιρη, προσαρμοσμένη στις σημερινές ανάγκες. Εκτός των υπολείπων λόγων που οδήγησαν το κλείσιμο αυτό, αυτό που μας αφορά σήμερα είναι το εξής. Πως η συνειδητοποίηση της δέσμευσης στη βιομηχανική μαζική παραγωγή και της υποψίας μιας ανάγκης μεγιστοποίησης των κερδών των συνεργαζόμενων εταιριών ήταν κάτι που δεν συμμεριζόταν πάντοτε τον αρχικό στόχο, που ήταν η προώθηση του σχεδιασμού συστημάτων με κοινωνικό αντίκτυπο. Και γι' αυτό το λόγο είπαμε στην αρχή πως το έργο αυτό έχει μια δόση ουτοπίας. Αυτό που κρατάμε σήμερα είναι η σημαντικότητα του έργου της σχολής σε μια περίοδο αναγκαία να αναπτυχθεί αυτή η σκέψη και να την κάνει πράξη. Θεώρησε πως δεν υπάρχει ανώτερος πολιτισμός αυτός των τεχνών και κατώτερος πολιτισμός αυτός των καθημερινών αντικειμένων. Οτιδήποτε μας περιβάλλει, μας ορίζει. Η σχολή προσπάθησε να εξισορροπήσει τους δύο κόσμους με το να προτείνει την ένταξη του συστήματος στο σχεδιασμό. Δηλαδή, οποιαδήποτε μονάδα να σχετίζεται με τη διπλανή της και κατ' επέκταση να ανήκει σε ένα ευρύτερο σύνολο μονάδων, όπως είναι οι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία. Έθεσε λοιπόν σαν στόχο την κοινωνική ευθύνη των σχεδιαστών μέσα από την έμπρακτη συμμετοχή τους στη μαζική παραγωγή, με στόχο να συμβάλλουν στον εκδημοκρατισμό των αντικειμένων και την κοινωνική προέκτασή τους. Άρα, ο εμπορικός πολιτισμός έπρεπε να επιτευχθεί με μια νέα αντίληψη. Αυτή που λέει πως ο πολιτισμός δεν υπάρχει μόνο σε ειδικές περιπτώσεις πολιτιστικών γεγονότων, αλλά ήδη εμπεριέχεται στην καθημερινότητα με πράγματα όπως μετακινήσεις, αντικείμενα καθημερινής χρήσης και υπηρεσίες. Η οργάνωση αυτών των πραγμάτων και η σύνδεσή τους με την κοινωνία θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή στους σχεδιαστές, σαν κομμάτι πολιτισμού και να αποτελεί και αυτό έναν υπεύθυνο στόχο. Το παράδειγμα της σχολής μας οδηγεί να καταλάβουμε πως η θεωρητική και πρακτική εξερεύνησή της εστίασε πιο πολύ από οπουδήποτε αλλού στο θέμα της κοινωνικής ευθύνης. Οι απαντήσεις που δόθηκαν εκεί είναι ήδη 50 χρόνων. Εάν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με αυτές τις δύο σχέσεις, θα πρέπει να λάβει σίγουρα υπόψη τις παλιές πρακτικές σαν μια ειλικρινή συμπεριφορά και αιτία. Λαμβάνουμε επίσης υπόψη ότι αυτό αναπτύχθηκε σε μια ισοπεδωμένη ηθικά και κοινωνικά χώρα και κόσμο. Μια σχολή άνοιξε, ανέπτυξε θεωρίες, έκανε πράξη και έκλεισε.
Αυτό που κρατάμε είναι η εξίσωση της ευθύνης τόσο στο πολιτιστικό όσο και στο εμπορικό έργο του σχεδιασμού. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εμείς. Έχουμε εδώ μία ερώτηση. Βρίσκεται κάποια ομοιότητα μεταξύ της φιλοσοφίας της σχολής και του service design που αναπτύσσεται γύρω μας σήμερα? Λογικά προσαρμοσμένο σε κάποιες νέες ανάγκες, είναι. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Υπάρχουν ανάγκες τις οποίες καλούμαστε να καλύψουμε και το service design προσαρμόζεται στην εποχή του, με τον τρόπο του και κάνει κάτι τέτοιο, μάλλον. Γενικά, αν σας ζητούσαμε ένα δίδαγμα το οποίο αυτή τη στιγμή να έχει εφαρμογή και χρησιμότητα σε αυτό που περνάμε, σε αυτό που βιώνουμε σήμερα, τι θα διαλέγατε? Ένα δίδαγμα από τη σχολή αυτή. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο σκεπτικοί, ίσως, στο πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Δηλαδή, πρώτα να υπάρχει μια σκέψη, γιατί όλοι πάνω κάτω συμβάλλουμε στον πολιτισμό, που ο πολιτισμός δεν είναι κάτι που δεν είναι απτό. Είναι πάρα πολύ απτά όλα αυτά και νομίζω ότι πιο πολύ απαιτεί μια κριτική σκέψη. Θέλετε κάποια ερώτηση να κάνετε που δεν έχετε στείλει? Κυκλοφορεί μικρόφωνο, οπότε αν σηκώσετε χέρι, μπορείτε να κάνετε και έτσι ερώτηση. Όχι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, The Birthday Design. Ευχαριστούμε πολύ.